Για πρώτα. Καλημέρα κύριε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ το Θεό. Να είστε καλά. Κύριε Πρόεδρε, έχω την χαρά να σας παραδώσω την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία εισηγούμαστε την διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη εθνικών εκλογών την 21η Μαΐου σε 4 εβδομάδες από τώρα. Αυτό επιτάσσουν τα σχετικά άρθρα του Συντάγματος, το άρθρο 41. Επί της ουσίας όμως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει πρακτικά τη θητεία της, όπως είχα δεσμευθεί εξ αρχής ότι πρέπει να γίνει, διότι αυτό πιστεύω ότι επιτάσσει η θεσμική συνέχεια του κράτους, έτσι ώστε και οι πολίτες να μπορούν να αξιολογήσουν στις επερχόμενες εκλογές το σύνολο της κυβερνητικής μας θητείας και να πράξουν αναλόγως και να πάρουν τις αποφάσεις τους. Οι εκλογές είναι μια μεγάλη γιορτή δημοκρατίας. Αυτό το οποίο θέλω να ευχηθώ καθώς ξεκινάει η προεκλογική περίοδος είναι να υπάρξει μια γόνιμη αντιπαράθεση επιχειρημάτων, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να κρίνουν με νυφαλιότητα ποιος πρέπει να τους κυβερνήσει την επόμενη τετραετία. Να μείνουμε μακριά από τοξικότητες, από ακραίες και πολιτικές συμπεριφορές, που νομίζω ότι δεν ταιριάζουν και στο γενικότερο κλίμα των καιρών, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και εναρμονισμένες αυτές οι συμπεριφορές με τη συνολική διάθεση της κοινωνίας. Τέλος, να ευχηθώ η προεκλογική περίοδος να γίνει εφαλτήριο για τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή των πολιτών στην μεγάλη δημοκρατική διαδικασία που είναι οι εθνικές εκλογές. Και απευθύνομαι ιδιαίτερα στη νέα γενιά, στα νέα παιδιά που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά. Η συμμετοχή τους στις εκλογές είναι νομίζω ένα στίχημα για όλους μας και τελικά και αυτοί πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι καλύτερα να συμμετέχουν στις αποφάσεις που θα ληφθούν για το δικό τους μέλλον παρά να επιλέξουν την αποχή. Οπότε η πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου είναι πια στη διάθεσή σας. Το διάταγμα για την διάλυση της Βουλής θα θυροκολληθεί σήμερα το απόγευμα και από αύριο το πρωί επίσημα το ρολόι μετράει αντίστροφα για τις εκλογές της 21ης Μαΐου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρωθυπουργέ. Εύχομαι να έχουμε μια ήρεμη και γόνιμη προεκλογική περίοδο για το καλό της χώρας.